Ποιοι είναι όμως αυτοί οι ρυπαντές του αέρα? Τους χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες, στα αερούμενα σωματίδια και τα αέρια. Τα αερούμενα σωματίδια είναι αυτά που έχουν μέγεθος από 2,5 έως 10 μικρόμετρα, κάτω από 2,5 μικρόμετρα, κάτω από 0,1 του μικρομέτρου. Τα αέρια είναι όζον στο επίπεδο του εδάφους, διοξείδιο του αζότου, διοξείδιο του θείου, μονοξείδιο του άνθρακα, θετικές οργανικές ενώσεις. Από αυτά τα αερούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζότου και το όζον του εδάφους θεωρούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ως τα πιο επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Περίπου το 90% της αμμονίας και το 80% του μεθανίου προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες. Περίπου το 60% των οξειδίων του θείου προέρχεται από την παραγωγή και την διανομή της ενέργειας. Πολλά φυσικά φαινόμενα, όπως τα ηφαίστεια, απελευθερώνουν ρυπαντές στην ατμόσφαιρα. Τα απορρίμματα και η μεταφορά του αερίου επηρεάζουν το μεθάνιο. Περισσότερο από το 40% των οξειδίων του άζωτου προέρχεται από τις μεταφορές. Περίπου το 40% των αερούμενων σωματιδίων PM2,5 προέρχονται από τις μεταφορές. Τα δημόσια κτίρια και τα νοικοκυριά συμβάλλουν στην έκκληση αερούμενων σωματιδίων PM2,5 και μονοξίδια του άνθρακα. Κάθε χρόνο 300.000 Ευρωπαίοι πεθαίνουν εξαιτίας ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι ρυπαντές του αέρα επηρεάζουν αρνητικά κυρίως ηλικιωμένους και τα παιδιά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι συχνά αιτία για εγκεφαλικό καρκίνο και διαβήτη, ενώ το κόστος περιλαμβάνει είναι από 231 έως 853 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο βιώμικος αέρας επηρεάζει τα σπαρτά, τα κτίρια, τα δάση και υπόλοιπο νερό. Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για τη ρύπανση και απαιτούν ισχυρή δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.